Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία έννοια που είναι ιδιαίτερη. Είναι αυτή του θάρρους. Για το θάρρος, τι έχουμε ακούσει? Ότι το θάρρος περιλαμβάνει το ρίσκο, όπως και το φόβο. Και ότι το θάρρος είναι κάτι που βρίσκεται έντονα στα παιδιά. Οι άνθρωποι που είναι θαραλέοι είναι περισσότερο εξωστρεφείς. Και φυσικά το θάρρος είναι κάτι που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε. Τώρα λοιπόν, ας δούμε πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε το θάρρος, που σημαίνει πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Χρειάζεται να αναρωτηθούμε, οι φόβοι που μπορεί να έχουμε είναι λογικοί ή παράλογοι, αντιστοιχούν ή όχι στην πραγματικότητα. Αν λοιπόν υπάρχουν πράγματα που φοβόμαστε, καλό είναι λοιπόν να τα ιεραρχήσουμε και να ξεκινήσουμε με αυτά που μας προκαλούν το μικρότερο δυνατό φόβο. Ξεκινώντας από τις καταστάσεις που μας προκαλούν το μικρότερο δυνατό φόβο, χρειάζεται από την πρώτη αυτή κατάσταση που θα επιλέξουμε να την τμηματοποιήσουμε, να τη σπάσουμε δηλαδή επίσης σε μικρότερα κομμάτια. Για παράδειγμα, αν εμείς φοβόμαστε να μιλήσουμε σε ακροατήριο, τότε χρειάζεται να ξεκινήσουμε πώς. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να πάμε να παρακολουθήσουμε εμείς οι ίδιοι ένα μικρό ακροατήριο. Μετά μπορούμε να πάμε σε ένα πολύ μικρό και ιδιαίτερα υποστηρικτικό ακροατήριο, όπου δεν θα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και δεν θα είμαστε ιδιαίτερα αγχωμένοι στο να είμαστε τέλειοι, όπου το ακροατήριο αυτό τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι το πάρτι ενός φίλου μας, όπου εκεί θα κάνουμε μία πρόποση. Ή, αν παράδειγμα, κανείς φοβάται να ανεβαίνει σε βράχους ή φοβάται τα ύψη, τότε μπορεί να ξεκινήσει παρατηρώντας, παρακολουθώντας άλλους που κάνουν αναρρίχηση. Χρειάζεται να επαναλάβετε τα βήματα αυτά μέχρι ότου φτάσετε στο σημείο εκείνο που να αγχώνεστε πάρα πολύ ελάχιστα. Καθώς λοιπόν επαναλαμβάνετε τα βήματα και εκθέτετε τον εαυτό σας σταδιακά, θα δείτε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν κάποιες αρνητικές συνδέσεις που υπήρχαν στο νου σας. Για παράδειγμα, όταν συνεχώς θα βλέπετε ανθρώπους που κάνουν αναρρίχηση χωρίς να πέφτουν, σιγά σιγά επαναγράφονται νέες συνδέσεις, γράφονται νέες συνδέσεις στο νου σας και έτσι λοιπόν αντικαθιστούν τις αρνητικές. Γιατί αυτό που κρατάει πλέον ο νους είναι το θετικό, ότι γίνεται η αναρρίχηση, δεν πέφτω, άρα ξεπερνάω το φόβο. Και σιγά σιγά αυξάνουμε το ρίσκο, αυξάνουμε την πρόκληση. Από τη στιγμή που παρατηρείτε ότι ξεπερνάτε σιγά σιγά την βάση του φόβου σας, ανεβείτε επίπεδο. Για παράδειγμα, από το να παρατηρείτε άλλους να αναρριχώνται, μπορείτε λοιπόν να αναρριχθείτε εσείς σε μία πάρα πολύ μικρή απόσταση. Ή, στο άλλο παράδειγμα που δώσαμε, είναι το να δώσετε εθελοντικά ένα καλό παράδειγμα πώς, παρουσιάζοντας μία εργασία σε μία ομάδα. Από το σημείο αυτό, μπορείτε φυσικά πάλι να αυξήσετε την πρόκληση μέχρι να φτάσετε στο στόχο σας, που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το να ανεβείτε στον Όλυμπο ή να δώσετε μία ομιλία σε ένα μεγάλο ακροατήριο. Έτσι, αν κάνετε αυτά τα βήματα, θα δείτε ότι σιγά σιγά ο φόβος σας αυτός μειώνεται όλο και περισσότερο και εκεί που αποφεύγατε καταστάσεις, βλέπετε σιγά σιγά ότι ανταποκρίνεστε πλέον σε αυτές. Και όπως είχε πει ο Mark Twain, το θάρρος δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι το να δράσω
προς το φόβο μου. Γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου, κάντε αυτή την άσκηση και δώστε τη δυνατότητα στον εαυτό σας να ξεπεράσει τους φόβους του. Να είστε καλά. Γεια σας.